Και επειδή η ιστορία της ζουράφας, από αυτή θα ξεκινήσω με τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο πρέσβης επιτιμίου, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, δεν είναι τωρινή. Οι ακροατές του 984 θυμούνται πώς την είχε περιγράψει ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Ναύαρχος Κοσμάς Χριστίδης, όταν το 12 είχαμε φτάσει σε επίπεδο κρίσης σημείων. Τι είχε κάνει, πώς είχε αναβάλει επιχείρηση πέριξ της ζουράφας, διότι διέρευσε από το Πεντάγωνο, τα θυμάστε που τα είχε πει εδώ, και την έκανε ευνηδιαστικά, λοιπόν, με το φάρο και τα λοιπά. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας κύριε Σαγίνη. Πριν πάω στο μεγάλο πόνο, τη μεγάλη τραγωδία, θέλω λίγο για τη ζουράφα, γιατί η ζουράφα δεν είναι ένας τυχαίος και γεωγραφικά και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά τόπος, βράχος, ζουράφα που μία είναι στην επιφάνεια, μετά ένα τμήμα της δεν είναι. Παίζει ρόλο και για το FIR, παίζει ρόλο και για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και για τα χωρικά ύδατα. Δεν είναι ένα τυχαίο σημείο. Μήπως το περνάμε πολύ χαλαρά αυτή τη φορά? Κοιτάξτε, ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο. Οι Τούρκοι, όταν εγκαινίασαν την ηφαισιακή στάση τους απέναντί μας, η οποία όπως και εξ αρχής είχε εκτιμηθεί από πολλούς και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε, δεν σήμαινε μεταβολή στην ουσία της πολιτικής τους, αλλά απλώς μια αλλαγή τακτικής, μας δήλωσαν ότι δεν αλλάζει σε τίποτα η πολιτική τους σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις και τις αξιώσεις τους. Τότε υποτιμήθηκε ίσως η δήλωση αυτή και θεωρήθηκε ότι γίνεται κυρίως για να ικανοποιηθεί η εσωτερική κοινή γνώμη της Τουρκίας. Τα γεγονότα αποδεικνύουν όμως ότι ήταν απόλυτα ειλικρινείς οι Τούρκοι και τόσο το θέμα της ζουράφα όσο και κάποιοι μεμονωμένοι είναι η αλήθεια. Μεμονωμένες είναι η αλήθεια. Παραβιάσεις του εναέριου μας χώρου δείχνουν ότι οι Τούρκοι δεν αλλάζουν σε τίποτα τους στόχους τους. Επιμένουν στην υπενθύμηση με κάθε μέσο της πολιτικής, της διεκδικητικής τους πολιτικής. Κακώς είναι μεγάλο λάθος εμείς να μην το έχουμε δει ή να μην το έχουμε εκτιμήσει στην πλήρη σημασία του το στοιχείο αυτό. Η ζουράφα το επιβεβαιώνει. Επανέρχονται σε αυτό το θέμα. Είναι στάση συμβατή αυτή από πλευράς Τουρκίας με το κλίμα της προσέγγισης, της καλής διάθεσης και της πρόθεσης για συνεννόηση, για το οποίο εμείς τόσο συχνά υπογραμμίζουμε την καλή μας διάθεση? Ασφαλώς όχι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Όσοι υποτιμούν τις πραγματικές τουρκικές προθέσεις απέναντί μας βρίσκονται απλώς εκτός πραγματικότητος ή εντός ενός νεφελώδους ρομαντισμού, ο οποίος όμως μας απομακρύνει από τα πραγματικά δεδομένα. Ορθώς απαντήσαμε ότι είναι εντός της ελληνικής κυριαρχίας. Αρκεί όμως αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω και το ναι, λέω. Ναι, το κατάλαβα. Κάνω αυτή την εισαγωγή ενδεχομένως λίγο μακρά για να εξηγήσω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο δεν με εκπλήσει. Όπως δεν θα με εκπλήξουν και τυχόν άλλες παραβιάσεις. Μισό λεπτό, κύριε πρέσβη. Σύμβατες. Μισό λεπτό. Η νότα είναι πολύ συγκεκριμένη. Λέει ότι είναι εντός του FIR Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό μας λέει. Mm-hmm. Και μας λέει ότι θα κάνουν και δοκιμές. Τώρα, αν θα τις κάνουν εικονικά ή πραγματικά, δεν το ξέρουμε. Τον S400. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Αρκεί να απαντάς στην νότα εσύ σε αυτούς, ή πρέπει να πιάσεις και όλα τα φορά? Είτε ΝΑΤΟ λέγεται, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση λέγεται, είτε ΑΙΚΑΟ λέγεται, είτε ΑΙΕΜΟ λέγεται, και να τους πεις για δύο λεπτά, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, πρώτον, η νότα ήταν απαραίτητο να γίνει και καλώς έγινε. Δεύτερον, είναι λογικό να υπάρξει μια μικρή αναμονή για να δούμε ποια συνέχεια θα δοθεί από πλευράς Τουρκίας. Και αν το πλήξουν, αν ρίξουν, θα σας πω, στα 10 μέτρα από τη ζουράφα τη λαδοξέρα, γιατί λαδοξέρα είναι γιατί έχει και λάδια, δηλαδή ενδεχομένως πετρέλαιο, δεν είναι τυχαία η ονομασία. Εάν ρίξουν 10 μέτρα
από τη ζουράφα. Δεν τρέχει κάστανο? Φυσικά και δεν θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει, ότι δεν είναι, δεν θα ήταν σημαντικό κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, ασφαλώς αυτό πρέπει να επισημανθεί ως ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό δείγμα που είναι σε πλήρη αντίφαση με τις προθέσεις, με τις δηλώσεις των Τούρκων περί καλών προθέσεων εναντίον μας. Αυτό είναι το θέμα. Ασφαλώς θα πρέπει για λόγους προληπτικούς αλλά και για λόγους ουσιαστικούς συγχρόνως να υπάρξει ενημέρωση όλων των κέντρων εκείνων που πρέπει να λάβουν γνώση, διότι δεν ξέρει κανείς και τι συνέχεια θα υπάρξει. Μάλιστα. Και επίσης διότι δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να ερμηνευθεί και από τους Τούρκους και από τους, και από τους άλλους παράγοντες της διεθνούς ζωής η χαμηλή δική μας αντίδραση. Θα έλεγα όμως ότι δεν θα ήταν για λόγους τακτικής σκόπιμο το θέμα αυτό να το ανυψώσουμε σε τόνους. Όχι. Να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε ό,τι τον έκανε καλύτερο δυνατό βαθμό στο παρασκήνιο. Ό,τι έκανε ο Ναύαρχος, ό,τι έκανε ο Ναύαρχος επιτιμή πια Χριστίδης το 12 για παράδειγμα, σιωπηλός. Και ασφάλισε πλήρως την περιοχή τότε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως με αφορμή αυτό, με δεδομένη τη στάση της Τουρκίας στο Μέσα Ανατολικό, με δεδομένη τη δική μας θέση στο Μέσα Ανατολικό και με τα όσα έχουν προκύψει, υπάρχει λόγος μετά και από αυτό, υπάρχει λόγος να πάει σε ανώτατη κλίμακα συνάντηση 7 Δεκεμβρίου? Δεν είναι λίγο παράδοξο, κύριε Πρέσβη? Θα συνομιλήσεις με αυτόν που κάνει υποδείξεις κατοχής του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας όταν κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου? Ή θα καθίσουμε στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη να ακούμε για Θεσσαλονίκη της καρδιάς του κυρίου Ερντογάν και τους τρομοκράτες του ΠΕΠΚΚ που πολέμησαν όμως τον ΆΙΣΙΣ? Δεν είναι λίγο παράδοξα όλα αυτά? Αυτή η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Θεωρώ ότι δεν θα ήταν απόλυτα ευφυής ενέργεια από την πλευρά μας να πούμε ότι την αναβάλουμε ή ότι την ματαιώνουμε επειδή διαφωνούμε με τις θέσεις που έχει η Τουρκία στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Θα έπρεπε βεβαίως μετά την άνευ προηγουμένου, την απαράδεκτη δήλωση του Ερντογάν για τα μέρη της τουρκικής καρδιάς στα οποία συμπεριέλαβε και τη Θεσσαλονίκη, να έχει υπάρξει μία κατηγορηματική και θα σας έλεγα και αυστηρή αντίδραση από τη δική μας πλευρά, ιδίως σε ό,τι αφορά, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, διότι ο Ερντογάν ούτε λίγο ούτε πολύ, μάλλον ευθέως, μας είπε ότι ξέρετε, επειδή το όραμά μου είναι να επαναφέρω στην τουρκική εξουσία τα μέρη που ανήκαν άλλοτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός νεοοθωμανικού κράτους που θα αποτελεί μεγάλη δύναμη στην περιοχή, αναφέρω ενδεικτικά και κάποιες πόλεις που ανήκαν άλλοτε σε εμάς. Και εκεί μας εμφανίστηκε τη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε αντιδράσει έντονα. Είπα όμως ότι δεν θα την θεωρούσα από πλευράς τακτικής ώστε την κίνηση να ματαιώσουμε τη συνάντηση. Γιατί? Διότι αμέσως θα είχαμε το επιχείρημα ότι να, βλέπετε ποιος το σπηλίζει, ποιος είναι αυτός που υπονομεύει τις προσπάθειες διαμόρφωσης καλού κλίματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είχαμε κανονίσει μια συνάντηση και τη ματαιώνει η Ελλάδα που είχε προγραμματιστεί να τη φιλοξενήσει γιατί διαφωνεί με τη στάση που έχει η Τουρκία στη Μέση Ανατολή. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό το επιχείρημα μεταβεβαιότητος θα λεχθεί και μεταβεβαιότητος θα έχει απήχηση και σε πολλές άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και χώρες που υποτίθεται ότι συμπαθούν τις δικές μας θέσεις. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η διαμαρτυρία μας για τη Θεσσαλονίκη και οπωσδήποτε θα πρέπει
στη διάρκεια αυτής της συνάντησης και μάλιστα στην αρχή της, για να είναι σαφής η θέση μας, να αναφερθεί ότι αυτή η δήλωση μας ενόχλησε όλος ιδιαιτέρως και ότι, εν πάση περίπτωση, αν υπάρχουν και τέτοιες δηλώσεις στο μέλλον, τότε αυτό θα αποτελεί ευθεία υπονόμευση του κλίματος προσέγγισης που ούτως ή άλλως με πολύ επιφυλακτικότητα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, διότι είναι γνωστόν ότι η τουρκική στάση αποβλέπει πάντα στην προώθηση μιας αναθεωρητικής πολιτικής. Πάμε παρακάτω, κύριε Πρέσβη, είστε σαφείς. Να απαντήσω μόνο στο φίλο τον Δημήτρη, συνονόματός σας, που μου λέει εδώ πέρα ότι έλα τώρα που ασχολείσαι με τη ζουράφα, ένας βραχότοπος είναι. Δεν είναι έτσι. Η ζουράφα έχει χωρικά ύδατα, είναι σκόπελος με φάρο. Μην μπερδεύεσαι, φίλε Δημητράκη, και μην πέφτεις έτσι σε τέτοιες απλουστεύσεις. Τώρα, κύριε Πρέσβη. Με συγχωρείτε, το αυτό θα έλεγα και εγώ στον αγαπητό ακροατή, ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία ορισμένων ενεργειών, ούτε να επηρεαζόμαστε από το μικρό μέγεθος νησιών ή βραχονησίδων που η Τουρκία διεκδικεί. Διότι αυτή η λογική μπορεί κάλλιστα να μας οδηγήσει, μεταξύ άλλων, και στην αφελέστατη και άκρως επικίνδυνη αντίληψη που δυστυχώς υπάρχει, έστω και αν δεν λέγεται με έμφαση, μα τόσα νησιά έχουμε και τόσες βραχονησίδες και δημιουργούμε ζητήματα επειδή η Τουρκία διεκδικεί κάποιους βράχους. Δεν διεκδικεί τυχαία κάποιους βράχους, εντός εισαγωγικών, η Τουρκία. Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά τι διεκδικεί και κάθε σημείο που ανήκει στην ελληνική επικράτεια έχει τεράστια σημασία και οφείλουμε να το υποστηρίζουμε και να το διαφυλάττουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Θέλω να πάμε στη βαθιά κρίση στη Μέση Ανατολή και θέλω, κύριε Πρέσβη, 27 ημέρες μετά την έναρξη των γεγονότων που ανατροφοδότησαν ένα κλίμα που υπάρχει, δεν ήρθε χθες, αλλά με ένα δραματικό τρόπο, ενώ την επίθεση της Χαμάς που είχε και νεκρούς αμάχους, που είχε και απαγωγές. Φτάσαμε όμως 27 μέρες μετά σε μία σφαγή αμάχων στη λωρίδα της Γάζας. Δεν τα λέω εγώ μόνο. Τα λέει η ΥΠΑΤΗ αρμοστία, τα λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αναγκάστηκε χθες να το πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έστω και αν είπε μία κατάπαυση για να φύγουν οι εχμάλωτοι. Εδώ έχεις 20.000 τραυματίες, 3.500 παιδιά νεκρά. Έχει χαθεί η λογική. Δεν ακούω από κανένα να συζητά στον κινησμό, αν θέλετε, που εσείς μας έχετε εισαγάγει στο πώς λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις. Δεν υπάρχει στοιχειώδης λογική ότι αυτή τη στιγμή η εκεχηρία θα έπρεπε να είναι μείζον θέμα. Ασφαλώς θα έπρεπε να είναι μείζον θέμα η εκεχηρία. Δεν για να ήταν αμφιβολία, κύριε Σαχίνη. Και με τα λύπης διαπιστώνω ότι ένας από τους, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, που είναι ένα λουτρό αίματος και μάλιστα εις βάρος αμάχων και γυναικοπαίδων, ήταν ένας από τους στόχους της Χαμάς. Ότι η ενέργεια της Χαμάς απέβλεπε σε αυτό, διότι προεξοφλούσε, και ορθώς το προεξοφλούσε, ότι ένα άγριο πλήγμα κατά του Ισραήλ θα επέφερε μια άγρια σε πολλαπλάσιο βαθμό αντίδραση εκ μέρους του, που θα οδηγούσε σε σφαγή αμάχων και επομένως θα έμενε εκτεθειμένο το Ισραήλ, όπως μένει και τώρα, για απάνθρωπη συμπεριφορά και παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου. Ιδού δηλαδή που φτάνουν τα πράγματα όταν τις εξελίξεις τις δρομολογούν ή τις προκαλούν ακραία εξτρεμιστικά στοιχεία, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε την ακραία Χαμάς, η οποία βρίσκει ανταπόδοση από τον ακραίο Νετανιάχου, που συνεργάζεται με τους ακόμα πιο ακραίους πολιτικοθρησκευτικούς κύκλους του Ισραήλ. Ασφαλώς θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να προστατευτούν οι άμαχοι. Το ζήτημα είναι, υπό τις συνθήκες που επικρατούν, πώς μπορούν οι άμαχοι να προστατευτούν, εάν μετακινηθούν και πού θα μετακινηθούν.
μπορεί η διεθνή κοινότητα να επιβάλλει στο Ισραήλ, για να είμαστε ρεαλιστές το λέω, μπορεί να του επιβάλλει την ανάκληση της απόφασης για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων εις βάρος της Χαμάς? Νομίζω πως όχι. Φοβάμαι δηλαδή ότι είμαστε μέσα σε ένα φρικτό εφιαλτικό αδιέξοδο. Ασφαλώς μία εκεχηρία είναι απαραίτητη. Ασφαλώς θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προστασίας από τη διεθνή κοινότητα. Δεν μπορεί να επαφεθούμε στα στρατεύματα του Ισραήλ ότι θα τηρούν το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό, ξέρετε, ακούγεται περίπου ως ανέκδοτο. Τι ανθρωπιστικό δίκαιο να τηρήσουν όταν θα κάνουν επιχειρήσεις για να εξοντώσουν αυτούς που θεωρούν υπόπτους ή πιθανά μέλη της Χαμάς? Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό, στο οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση εκτός από μία ανθρωπιστική εκεχηρία και από μία σοβαρή προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας αυτή η εκεχηρία να συνοδεύεται και από κάποια μέτρα που θα παρέχουν σχετική προστασία. Να αποτραπεί η Ισραηλινή αντίδραση σε αυτό που έγινε, σας διαβεβαιώ ότι έστω και αν θα το ευχόμουν ενδομήχως και ενθέρμος, δεν το θεωρώ πιθανό. Αυτή τη στιγμή δέχθηκε πλήγμα, θα υπάρξει απάντηση. Ήτανε και η αφορμή που ζητούσε ενδεχομένως το Ισραήλ για να εκφράσει την ισχύ του και τη σκληρότητά του απέναντι στην Χαμάς. Αλλά ότι πρέπει να υπάρξει μία ανθρωπιστική εκεχηρία δεν το συζητώ, ασφαλώς και πρέπει, και μακάρι οι σχετικές προσπάθειες να ευοδοθούν. Κύριε Πρεσβή, θέλω να μου πείτε, γιατί πάντα διαβάζετε πίσω από τις γραμμές. Εδώ τι είναι επί της ουσίας αυτό που συμβαίνει? Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ έχουν ως στόχο να τρομοκρατήσουν τον κόσμο στη Γάζα και τη δημιουργία ψυχολογίας ήττας, όπως οι σύμμαχοι βομβάρδιζαν τη Δρέσδη στο Δεύτερο Παγκόσμιο, και παράλληλα δυναμία του Ισραήλ να επιχειρήσει το πεδίο χωρίς να υποστεί τεράστιες απώλειες, ή είναι σε εφαρμογή το σχέδιο από μια ακραία κυβέρνηση? Γιατί και στο Ισραήλ έχουν θέμα με την κυβέρνηση. Μα αυτό ακριβώς είπα. Είναι ο ακραίος Νετανιάχου συνεπικουρούμενος από τους ακόμα πιο ακραίους πολιτικοθρησκευτικούς συμβούλους και συνεργάτες του. Είναι αυτό λοιπόν, ή είναι ένα σχέδιο της ακραίας κυβέρνησης να εκτοπιστούν πλήρως και βιαίως από τη λωρίδα της Γάζας, είτε στην έρημο του Σινά, είτε σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα? Σχέδιο που διέρευσε από ένα υπουργείο και κανείς δεν το διέψευσε. Διότι κοιτάξτε τώρα, την ίδια στιγμή δεν συνομιλεί κανείς με τους πιο μετριοπαθείς Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ από το Ισραήλ. Χτυπιέται και η δυτική όχθη ανηλαιώς. Μάλιστα, ο Μπάιντεν χθες άφησε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να εκδώσει μία δήλωση καταδικαστική για βιαιότητες επίκων Ισραηλινών στη δυτική όχθη. Τι ακριβώς είναι λοιπόν? Είναι θέμα ψυχολογίας ήττας, είναι ένα σχέδιο σε εφαρμογή εκτοπισμού? Θα σας απαντήσω ευθέως, βασιζόμενος στην διαστησή μου ή εν πάση περιπτώσει στην εκτίμηση που έχω για την πιθανή εξέλιξη των πραγμάτων. Πιστεύω ότι εν ονόματι στρατιωτικών κινήσεων και επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην δημιουργία ψυχολογίας ήττας, επιχειρείται το δεύτερο. Λαμβάνοντας υπόψη την ακραία τοποθέτηση που είπατε και εσείς και εγώ του Νετανιάχου και των επιτελών του, το μίσος που αυτή τη στιγμή επικρατεί στη στάση των Ισραηλινών ηθινόντων απέναντι στη Χαμάς αλλά και απέναντι στους Παλαιστινίους, έστω και αν αυτό δεν ομολογείται, νομίζω ότι ο σκοπός είναι, τώρα που δόθηκε η ευκαιρία, τώρα που όλοι αναγνωρίζουν το δικαίωμα άμυνας και επομένως εμέσως νομιμοποιούν την αντίδρασή μας, να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτή την ιστορία, εξαλείφοντας την παρουσία παλαιστινιακού στοιχείου σε αυτή την περιοχή. Δεν λέγεται αυτό, διότι δεν μπορεί να λεχθεί. Θα ήταν το αποκορύφωμα της μακιαβελικής κοινικότητας, αλλά φοβάμαι ότι αυτό επιχειρείται.
Βεβαίως επισήμως λέγεται ότι είναι επιχειρήσεις άμυνας και αφού έγιναν τέτοιες επιθετικές κρούσεις εναντίον της Ισραηλινής ασφάλειας είναι φυσικό να υπάρξουν αντιδράσεις. Εν ονόματι λοιπόν αυτών των αντιδράσεων που βαφτίζονται νόμιμη άμυνα, νομίζω ότι κατά βάθος θα επιχειρηθεί ένα σκληρό μάθημα που ενδεχομένως θα έχει και το χαρακτήρα γενοκτονικής καταστροφής του παλαιστινιακού στοιχείου. Κύριε Πρέσβη, επειδή ξέρω ότι έχετε μελετήσει άπειρες αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Μεσανατολικό, ναι, το Παλαιστινιακό, και γι' αυτό είπα ότι δεν ξεσπάνε όλα σε 7 Οκτωβρίου, διότι οι αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μιλούν. Βεβαίως, έχουν μια προϊστορία. Βεβαίως, και μιλούν και για σκληρή κατοχή σε παλαιστινιακά εδάφη, για επικισμούς κτλ. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δικαιολογεί το να μπουκάρεις μέσα σε σπίτια και να σκοτώσεις αμάχους και να πάρεις ομήρους. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Και αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Βεβαίως. Διότι δημιουργείται ένα κλίμα δικαίως, ευλόγως, συμπάθειας προς τον Παλαιστινιακό λαό. Δικαίως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πεθαίνουν άμαχοι, γυναίκες, παιδιά κτλ. Απ' την άλλη πλευρά όμως, βεβαίως, και αυτό το οποίο έγινε ήταν άνευ προηγουμένου. Γι' αυτό είπα στην αρχή της συζήτησής μας, κύριε Σαχίνη μου, ότι με βαθιά λύπη διαπιστώνω ότι αυτός ο στόχος της Χαμάς, γιατί είμαι βέβαιος ότι αποτελούσε στρατηγικό τη στόχο η πρόκληση του Ισραήλ, δυστυχώς φαίνεται να επιτυγχάνει, έστω και αν αποβαίνει εις βάρος των Παλαιστινίων που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί και για τα δικαιώματα των οποίων αγωνίζεται η Χαμάς. Θέλω να μου πείτε λοιπόν το σύμπλοκο μικρών, μεσαίων και μεγάλων παικτών ισχύως. Σας δίνει την εικόνα αυτή τη στιγμή ότι επιχειρείται ο έλεγχος του να μην ξεφύγει, το λέω με απλό τρόπο, πέραν αυτού του πεδίου που βλέπουμε η κατάσταση, ή το αντίθετο, παρά το ότι θα ήθελαν, η κατάσταση βαίνει προς εκτροχιασμό? Επί του παρόντος αυτό το σύμπλοκο, όπως το αποκαλέσατε, δηλαδή το σύνολο μικρών, μεσαίων, ισχυρών και λιγότερο ισχυρών δυνάμεων που λαμβάνει θέση επί των γεγονότων αυτών, περιορίζεται νομίζω σε εκκλήσεις και θεωρητικές διακηρύξεις. Υπήρξε βέβαια το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, υπήρχαν σχέδια ψηφίσματος που είναι ενδεικτικά της δυσφορίας πολλών δυνάμεων, αλλά της ουσίας δεν υπάρχει μια σοβαρή αντίδραση σε αυτή τη δραστηριότητα. Λοιπόν, πιστεύω ότι επικρατεί η εξής σκέψη: ας αφήσουμε το Ισραήλ να εκτονωθεί για ένα διάστημα, διαμαρτυρόμενοι μεν για παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, αλλά χωρίς να προχωρούμε σε καμία άλλη ενέργεια, και αφού υπάρξει εκτόνωση δεν θα αφήσουμε την κατάσταση να προχωρήσει μέχρι τις πλήρους εξαφανίσεως των Παλαιστινίων, τότε θα παρέμβουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε, βλέποντας και κάνοντας. Και το βλέποντας και κάνοντας νομίζω ότι είναι το μόνο σταθερό στοιχείο που αυτή τη στιγμή μπορεί να διαπιστώσει κανείς στη στάση όσων εκφράζουν λύπη, ειλικρινή ή μη είναι άλλο θέμα, για όσα συμβαίνουν δραματικά και τραγικά συμβαίνουν στην Γάζα. Είναι βασικός ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κλειδί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το κλειδί της λύσης, και το κλειδί της λύσης είναι η δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ, το οποίο καταλαμβάνεται από αναφυλαξία όταν ακούει κάτι τέτοιο, δεν θα δοθεί ποτέ λύση στο θέμα. Ό,τι και αν γίνει στην παρούσα κρίση, όποια και αν είναι η έκβασή της, θα υπάρξει στο μέλλον και μάλιστα ίσως και πολύ σύντομα επανάληψη της ίδιας δραματικής κατάστασης. Η μόνη λύση είναι αυτή, και αυτή τη λύση μπορούν να την επιβάλλουν στο Ισραήλ με τις δυνατότητες πίεσης πολιτικής, στρατιωτικής κλπ. Που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι μόνον έτσι θα υπάρξει μια λύση, να αποκτήσουν και αυτοί οι άνθρωποι μια πατρίδα. Πόσοι θα είναι, πού ακριβώς θα είναι,
πώς θα ρυθμιστούν τα σύνορα κτλ. Είναι θέματα που μπορούν να τακτοποιηθούν και να ρυθμιστούν, εφόσον όμως γίνει δεκτή αυτή η αρχική θεμελιώδης αρχή της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους. Το γεγονός ότι στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πέρα από αυτούς που έχουν χωριστεί σε, γιατί υπάρχει και αυτό, αντισημίτες, υπάρχει και αυτό, έτσι. Ναι, και, υπάρχει, υπάρχει. Και οι Ισλαμοδιώκτες, υπάρχει ναι, και τέτοιος διχασμός. Υπάρχει ναι, όμως και ένα τρίτο ρεύμα, λένε κάποιοι, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συναντάς Εβραίους μαζί με μουσουλμάνους να συζητούν για αυτό που είπατε, ότι η πολιτική λύση είναι το κλειδί. Μπορεί να επηρεάσει εν ώψη της εκλογικής τροχιάς, γιατί όλα πρέπει να τα υπολογίζουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες στη συζήτηση, ή θεωρείτε ότι άστο να δούμε πώς θα πάει και βλέπουμε αν συζητιέται η όποια πολιτική λύση? Νομίζω ότι με την ανάπτυξη των αιματηρών επιχειρήσεων στη Γάζα και με τη συνειδητοποίηση από το παγκόσμιο κοινό των κινδύνων που συνεπάγεται αυτή η υπόθεση, που δεν είναι μόνο κίνδυνη εξολόθρευσης, αλλά είναι και κίνδυνη γενίκευσης της κρίσης. Αυτό το κίνημα των αμφισβητούντων την ορθότητα της ακολουθούμενης από τις ΗΠΑ πολιτικής ή των διαφωνούντων με την χαλαρότητα αυτής της πολιτικής, θα αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη επιρροή. Φοβάμαι όμως ότι δεν επαρκεί ο χρόνος ώστε αυτή η επιρροή να αυξηθεί τόσο ώστε να επηρεάσει και τις επικείμενες αμερικανικές εκλογές. Σαφές. Μακάρι να συνέβαινε αυτό, γιατί θα ήταν μια θετική συμβολή για την παγκόσμια ειρήνη και θα ήταν μια ευπρόσδεκτη διόρθωση στην πολιτική της Αμερικής, η οποία μιλάει μεν για Παλαιστινιακό κράτος, αλλά δεν τολμά να δώσει έμφαση και να επιμείνει έντονα στην εφαρμογή αυτής της θέσης. Δεν μιλώ για την Ευρώπη, διότι λυπούμε διαπιστώνοντας, όπως όλοι μας, ότι η Ευρώπη απλώς περιμένει να ακούσει ποιες είναι οι αποφάσεις της Αμερικής για να τις ακολουθήσει, και μάλιστα για να τις ακολουθήσει ανευσχολίων. Είναι θλιβερό το θέμα. Ανευσχολίων η Ευρώπη παρακολουθεί και στην περίπτωση αυτή, όπως καλά, και σε άλλες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη της Ουκρανίας, τι πράττει η Αμερική για να ταυτιστεί μαζί της. Ενίοτε με ζήλο μεγαλύτερο και από αυτό που έχουν. Έχετε δίκιο. Για να είμαι πιο ακριβής, οι ανώτεροι υπάλληλοι, επειδή δεν τους φτάνουν τα 6.500 ευρώ μηνιαίως, ζητούν αύξηση για να ανταπεξέλθουν στις Βρυξέλλες στην ακρίβεια των σούπερ μάρκετ. Με αυτά ασχολούνται. Αφήστε. Κοιτάξτε, ένας από τους κορυφαίους Ισραηλινούς δημοσιογράφους, με δράση πια στις ΗΠΑ, ο Γιδεών Λεβί, έχει πει ότι το Ισραήλ στο εσωτερικό του, με την επικράτηση των ακραίων στοιχείων πολιτικά, των υπερορθόδοξων και όχι μόνο, τίνει να μετατραπεί σε μια χαμένη υπόθεση, εμποτίζοντας το ίδιο το σώμα της κοινωνίας με απόψεις ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Με βάση αυτό, λέει ο Λεβί, και δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, όλοι οι μεγάλοι Ισραηλινοί πρωθυπουργοί και πρόεδροι από το δικό του τραπέζι συνεντεύξεων είχαν περάσει. Βεβαίως. Θεωρεί ότι το κλειδί είναι αυτό που λέτε. Είναι η δράση του πιο πιστού συμμάχου του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν τον τόνο μιας πολιτικής λύσης. Σωστό. Θέλω να υπερσαματίσω σε όσα είπατε για τον Λεβί. Είναι πολύ αξιόλογη προσωπικότητα. Μπορεί κανείς να έχει επιφυλάξεις για τη μέρους θέσης του, αλλά του αναγνωρίζω μία γενναιότητα στην υποστήριξη θέσεων που είναι σαφώς και ευθέως επικριτικές για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της χώρας του. Και έχει το θάρρος να τονίζει την αναγκαιότητα δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους. Είναι πολύ σημαντικές οι θέσεις αυτές. Ο Λεβί, χάρη στη δημοσιότητα που έχει το θάρρος και την ευψυχία να τις υποστηρίζει,
Και μακάρι αυτές τις απόψεις, αυτές οι απόψεις να κερδίσουν έδαφος και σε σημαντικό τμήμα του πολιτικού κόσμου του Ισραήλ και της πολιτικής και της κοινής γνώμης του Ισραήλ. Θέλω να κλείσουμε με μια ερώτηση που θα μπορούσε να πει κανείς τα περικλεί όλα. Κοιτάξτε, το είχατε πει πριν 3 χρόνια ότι μπαίνουμε σε ενδιαφέροντες αλλά φοβάμαι τραγικούς καιρούς. Από την ιστορία της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία που επέτεινε την ενεργειακή ομοίως κρίση, φτάνουμε στη Μέση Ανατολή με έναν μεσοσταθμό στον Αγκόρνο Καραμπάχ που είχαμε εκτοπισμό, να μην το ξεχνάμε, χιλιάδων ανθρώπων. Όπου εκεί η διεθνής κοινότητα δεν είδα να εκφράζει αλληλεγγύη, διαμαρτυρία ή ευαισθησία για παραβιάσεις ανθρωπιστικού δικαίου. Μάλιστα. Έχουμε τους ανηλεείς βομβαρδισμούς εν μέσω αυτής της κρίσης των Κούρδων της Συρίας, των Κούρδων του Ιράκ από την Τουρκία. Έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση για τον πολυπολικό κόσμο με τα κέντρα ισχύως. Και θέλω να σας ρωτήσω, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έτσι μεταβαίνει η ανθρωπότητα στο επόμενο στάδιο? Αυτά τα βήματα που συντελούνται τα τελευταία χρόνια δεν είναι βήματα ελπίδας, δεν είναι βήματα ενθάρρυνσης για μια κίνηση της ανθρωπότητας προς έναν κόσμο που θα είναι πιο ανθρώπινος και πιο φιλικός με τους κατοίκους που θα τον κατοικούν. Δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς είναι ακατάστατα βήματα που ενώ περιέχουν δυνατότητες πραγματικής προόδου είτε χάνονται είτε χρησιμοποιούνται επί το κακό. Δεν εμπνέουν αισιοδοξία οι εξελίξεις που συντελούνται παγκοσμίως και όπως εσείς τις περιγράψατε. Και αυτό, ξέρετε, νομίζω δημιουργεί και μία αίσθηση καθήκοντος χρέους σε όλους τους ανθρώπους που έχουν συνέστηση αξιών και αρχών. Όπου και αν βρίσκονται, όσες τυχόν μεταξύ τους διαφορές και αν έχουν, να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να επαναφέρουν σε σωστή τροχιά κινήσεις που μας οδηγούν δυστυχώς σε ζωφερές ατραπούς. Θα μου επιτρέψετε όμως, αν ο χρόνος μας παρέχει αυτή την δυνατότητα, να αναφερθώ και στο θέμα της Τουρκίας. Βεβαίως. Τσαχίνη μου. Διότι βρήκαμε και πάλι την Τουρκία να παίζει έναν ρόλο απόλυτα συμβατό με την ωφελημιστική της νοοτροπία, αλλά συγχρόνως και ανησυχητικό, διότι η Τουρκία βρίσκεται στην περιοχή μας και εμείς έχουμε κάθε λόγο προφανώς να παρακολουθούμε τις κινήσεις της. Μόλις δημιουργήθηκε η κρίση, έσπευσε αυτή η χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς την Χαμάς. Προς την Χαμάς, όχι προς τους Παλαιστινίους σε δεύτερο βαθμό. Προς την Χαμάς, τα γραφεία της οποίας υπάρχουν και στην Τουρκία. Λοιπόν, και αφήνεται να καταδικάσει την επίθεση κατά του Ισραήλ. Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι κινήσεις. Βλέπουμε για μια ακόμη φορά και σε ένα πεδίο που δεν βρίσκεται εντός του δικού μας εδάφους, ότι η Τουρκία διεκδικεί εν ονόματι της προστασίας που θεωρεί ότι παρέχει στους ανά τον κόσμο μουσουλμάνους έναν ρόλο ηγετικής δύναμης, μη διστάζοντας να συμμαχήσει με το Ιράν, τον πρόεδρο του οποίου θα δεχθεί στην Τουρκία ο Ερντογάν προσεχώς, και με ακραίες μουσουλμανικές δυνάμεις. Αυτή η χώρα που συνεχώς μιλάει για τα σύνορα της καρδιάς της, για τις γαλάζιες πατρίδες, για τις ανά τον κόσμο πρώην κατακτήσεις της που είναι σαφές ότι θα ήθελε να επανακτήσει, είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων, είναι μια χώρα με μεγάλο στρατό και είναι μια χώρα την οποία κανακεύουν οι σύμμαχοι λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό
που πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα και που δυστυχώς δεν προβληματίζει όσο θα έπρεπε τη διεθνή κοινότητα. Διότι η Τουρκία μπορεί ακόμα να κάνει αυτές τις περίεργες και ευνίδιες κυβιστήσεις που πραγματοποιεί, δείχνοντας ότι προκειμένου να προωθήσει τους στόχους της δεν διστάζει να καταπατά υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και δηλώσεις της. Και στο πλαίσιο αυτό, αν επικρατήσει ένα κλίμα βίας, ένα κλίμα ανοχής απέναντι σε ομότητες, τι μας λέει και τι μας εγγυάται ότι δεν θα θελήσει να δοκιμάσει τη χρήση τέτοιων μεθόδων και προς τη δική μας πλευρά. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά πρέπει όλα τα ενδεχόμενα να τα εξετάζουμε και να τα αντιμετωπίζουμε. Όχι με ρομαντισμό και αβαθύ συναισθηματισμό, αλλά με ακριβή και προσεκτική γνώση της πραγματικότητας. Πριν σας αποχαιρετήσω, αφού σας ευχαριστήσω κύριε Πρέσβη, μου λέει εδώ ο Θωμάς, καλά τα λέει ο κύριος Πρέσβης για την Τουρκία, αλλά έχει μεγάλο αντιγραφέα το διαχρονικό ιστορικό φίλο της στη Γερμανία. Διότι πείτε στον κύριο Πρέσβη, όταν οι Γερμανοί εξόντωναν 6 εκατομμύρια Εβραίους, είχαν τη λογική ότι έχουν δίκιο και ο υπόλοιπος κόσμος έπρεπε να συμφωνήσει μαζί τους. Όταν οι Γερμανοί υποστηρίζουν σήμερα τη σφαγή αμάχων στη λωρίδα της Γάζας από τον Νετανιάχου, δίκιο έχουν πάλι και ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να συμφωνήσει μαζί τους. Γενικώς οι Γερμανοί έχουν δίκιο. Αυτούς αντιγράφει, λέει η Τουρκία. Δεν έχω λόγους να διαφωνήσω με αυτά που λέει ο αγαπητός ακροατής. Εγώ όμως δίνω μεγαλύτερη έμφαση στο πώς κινείται η Τουρκία. Γιατί την Τουρκία έχει η χώρα μου δίπλα της. Και από την Τουρκία προέρχονται οι απειλές, οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι. Επομένως, έστω και αν είναι αντιγραφέας, αυτή κυρίως με απασχολεί και σε αυτήν αναφέρομαι. Χωρίς να υποτιμώ βέβαια τα πολύ κακά και ανησυχητικά πρότυπα που η Τουρκία αντιγράφει. Θέλω να κρατήσω την έκκληση που κάνατε για εκεχηρία. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ κύριε Σαχίνη και ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.